Από έναν παράδεισο που έβρισκε πάντα ησυχία, όμορφο, καθαρό περιβάλλον και πανοραμική θέα με φώτο το γαλάζιο του Εβοϊκού, τώρα η περιοχή Χαραβγή τη Χαλκίδα έχει μετατραπεί σε χωματερή και σε μια καθημερινή κόλαση για του μόνιμου κατοίκου. Η κατάσταση αφόρητη. Εκατοντάδες Ρωμά έχουν εγκατασταθεί παρανόμως μέσα στον οικισμό και ζουν χωρίς να σέβονται τις ώρες της κοινής ησυχία. Το περιβάλλον και βέβαια τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές εκβιάζονται και πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού. Εδώ και χρόνια ζητάνε βοήθεια από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή και την αστυνομία, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν βοηθήθηκαν ουσιαστικά. Όπω καταγγέλουν, η περιοχή των Ρωμά έχει γίνει άβατο για τι αρχέ. Κανένα νόμο δεν τηρείται και τα πάντα εκτελούνται με τρόπο ανεξέλεγκτο. Έχουμε μία μουσική στη Διαπασόν. Μπορεί να παίζει μέχρι τι 5 η ώρα τα ξημερώματα, μέχρι τι 7 το πρωί, μέχρι τι 8 το πρωί. Έχετε χάσει τον ύπνο σα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μα. Τα παιδιά μα θέλουν να σηκωθούν το πρωί να πάνε στο σχολείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σηκωθούν το πρωί γιατί μπορεί να έχουν κοιμηθεί στι 3 η ώρα και στι 4 η ώρα το πρωί. Αλλά το χειρότερο από εδώ και μπρο τώρα που έχει ξεκινήσει το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι σε καθημερινή βάση αυτή οι άνθρωποι τσακώνονται, βρίζουν πολύ άσχημα, τα παιδιά μας είναι σε μια θέση να βλέπουν ένα ξυλοδαρμό, να βλέπουν ανθρώπου να τραβιούνται, να παίρνουν τα φορτηγά ή τα αυτοκινητά τους να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στα στενάκια μας για να μπορέσουν να αποφύγουν τον ξυλοδαρμό και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά μα έχουν φτάσει σε να μην έχουν ψυχική ηρεμία. Έχουμε κινηθεί στι αρμόδιε αρχέ. Ποιε είναι αυτέ και τι αστυνομίες... Έχουμε κινηθεί πάρα πολλέ φορέ. Στην αστυνομία υπάρχει μια περίπτωση και σε μία μέρα να την έχουμε καλέσει και 12 και 15 φορέ για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα με την ηχορύπανση. Βέβαια, πολλέ φορέ το περιπολικό μπορεί να έρθει. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί μπορεί να είναι δύο άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μπορεί να δημιουργούν το γλέντι μπορεί να είναι 15. Με αποτέλεσμα να του βρίζουν, να του εκβιάζουν ότι θα φύγετε από εδώ πέρα γιατί αλλιώ θα σα τυπήσουμε και οι αστυνομικοί δύο άτομα δεν μπορούν να καλύψουν την περιοχή, ούτε μπορούν να βοηθήσουν εμά του κατοίκου. Δηλαδή πλέον η χαραυγή έχει γίνει ένα γκέτο. Πολλέ φορέ μπορεί να καλέσει την αστυνομία και να του πει ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο πάνω από τα μισά τη χαραυγή και να σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να στείλω το περιπολικό εκεί πέρα. Οπότε αυτό αποτελείται ότι έχει γίνει γκέτο. Ε, ζητάμε από το Δήμο. Και από όλε τι αρμόδιε υπηρεσίε να σκύψουν το κεφάλι πάνω σε αυτή την περιοχή, να σταματήσει πλέον αυτό το πρόβλημα που αυξάνεται σε καθημερινή βάση. Μπορεί δύο ώρα το βράδυ, τρει ώρα το βράδυ, να ξαφνικά να βάλουν μουσική στη διαπασόν, ε, να φωνάζουν, να, ακόμα και να πυροβολάνε με καραμπίνε. Συγκεκριμένα πριν ένα μισή μήνα περίπου, γύρω στι 4 η ώρα το πρωί, ξεκινήσαν ένα γλεντ, δύο άτομα. Δύο άτομα και βγήκε κι ένα και πυροβόλαγε. Και σηκώθηκε το παιδί μου μέσα, στο... μέσα στη νύχτα και μου είπε: Μπαμπά, φοβάμαι. Τι πιστεύετε ότι είναι το ιδανικότερο ε, που το... πρέπει να γίνει εδώ, Το ιδανικότερο είναι ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμοι. Απλά. Να τηρηθούν οι νόμοι. Να τηρηθούν οι νόμοι. Ό,τι γίνεται εδώ είναι παράνομο. Μάλιστα. Από τι παράνομε παράγκε, από το κλεμμένο ρεύμα που παίρνουν από, τις... από του πυλώνε τη ΔΕΗ, από, τη, από, το, από την άσφαλτο που έχουν σκάψει να βρουν σωλήνες στις διάχ και παίρνουν νερό, από, τη, από τα όπλα που κουβαλάνε πάνω τους, από τα ανήλικα παιδιά που οδηγούν φορτηγά και αυτοκίνητα και πηγαίνουν, ε, ναι. πηγαίνουνε γρήγορα. Είναι όλο μια παρανομία. Μια παρανομία. Η χαραυγή είναι μια παρανομία ολόκληρη. Νερό κλέβουνε, ρεύμα κλέβουν. Κάθε βράδυ και είναι καλώδια πολλά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τη μεροδιά να μου μιλάμε για, για πολλή μεροδιά και να επευθυνθούμε κάπου να, να τα πούμε τα παράπονα. Όπω πήρα την άλλη φορά πήρα την αστυνομία, ρε παιδιά, λέω: Έχουν βάλει φωτιά, μυρίζει να πούμε. Και μου λέει: Πάρε την περιοριστική. Δε, 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 να... Δεν, ξέρω, δεν, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω τι να κάνω. Δε, βγαίνω καμιά φορά στη βεράντα μου νωμίζω, να πιω καφέ το πρωί και δεν μπορώ να βγω. Μυρίζει να πούμε. Μυρίζει. Κατουράνε παντού. Ναι. Λοιπόν. Αυτό είναι και για τη δημόσια υγεία. μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το υγειονομικό που ήρθε πάνω να κάνει έλεγχο, αντί να γράψει για τη βρωμιά που επικρατεί, έγραψε ότι όντω υπάρχουν παράνομα παραπήγματα και να πάμε στο γραφείο δόμηση. Δηλαδή, μα έχουν τέσσερα χρόνια κάνει μπαλάκι. Η Βάκα, η δήμαρχό μα, είναι ενήμερη για όλα. Εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου μα έχει υποσχεθεί, παιδιά, κάντε υπομονή. 100% θα εξαντλήσω το γράμμα του νόμου. Δεν με ενδιαφέρει για του ψήφου. Εγώ θα του πάρω από εκεί. Μηδέν αποτέλεσμα. Σταματήσαμε να πληρώνουμε το νερό. Το έχουμε αναρτήσει ότι δεν ξαναπληρώνουμε νερό εάν δεν σκύψουν πάνω από το πρόβλημά μας. Δεν θα ξαναπληρώσουμε και δεν θέλουμε να πληρώνουμε και δημοτικά τέλη. Είναι μία μορφή διαμαρτυρία. Ακριβώ. Δημοτικά τέλη ποιο ο λόγο να πληρώσουμε. Εδώ πάνω η χαραυγή είναι μία απέραντη χωματερή. Σε τι ελπίζετε τώρα ακριβώ. Αυτό που ζητάμε, επειδή είναι γύρω στι 25 με 30 κατεδαφίσει, αποφάσει κατεδαφίσεων, πήγαν στη στερεά Ελλάδα. Ε, στην ε, αποκεντρωμένη. Δεν ε, ασχοληθήκαν καθόλου εκεί. Ο κύριο ε, Σπανός... Πώς είναι δυνατόν σε ένα κράτο να μην ασχολείται κανένα με ένα πρόβλημα. Σχοληθεί. Ήταν κάποια κυρία Παπαρίζω εκεί, μηχανικός, και ένας Δημητρόπουλος και λέγανε ότι για να ασχοληθούμε και για να υπογράψουμε πρέπει η δήμαρχό σα να μας στείλει δικαιολογητικά για τις μόνιμες κατοικίες αυτών των ανθρώπων. Γιατί αν κρεμίσουμε, λέτε, τα παραπήγματα αυτά θα είμαστε υπόλογοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιολογητικά δεν Εστάλια... είναι νόμιμα ε... τα παραπήγματα. Όχι, είναι παράνομα. Τότε είναι ευπαθεί ομάδε. Καταγγέλουν περιστατικά βία σε ενήλικε και ανήλικα παιδιά. Πολλοί κάτοικοι από εμά έχουν δεχτεί ξυλοδαρμό, και αυτό ο λόγο τώρα που κάθομαι εγώ με γυρισμένη την πλάτη, ενώ θα ήθελα κανονικά να μιλάω μπροστά με την πλάτη μου και να βλέπω το πρόσωπό μου. Γιατί λέμε αλήθειε εδώ πέρα. Είναι αυτό ο σκοπό ότι αύριο ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να μα βοηθήσει κάποιο εμά, ούτε θα μα δώσει πούμε, τη στήριξή του αύριο, να μην μου με ένα 5-10 Ρωμά ή 15 Ρωμά να εκβιάσουν την οικογένειά μου. Ή να με ξυλοκοπήσουν στον δρόμο, όπω το έχω πάθει παλιότερα και εγώ και άλλοι κάτοικοι. Στι προάλλε Φεβρουάριο μήνα ερχόταν ένα κοριτσάκι 16 χρονών. Ε, σταμάτησα να το πάρω, ήταν μουσκεμα μέχρι κάτω στα πόδια. Είχαν περάσει οι Ρωμά, του λέγανε προ Το κοριτσάκι δεν απάντησε, είχε τρομοκρατηθεί και γυρνάνε μετά από 5 λεπτά με κουβάδε νερό και το κάναν μουσκεμα. Και το κοριτσάκι έτρεμε.